ξέρουν τι είναι. Ξέρεις τι είναι ρε τορναδόρος, είπες ο κομμουνιστής. Πού να ξέρεις από τορναδόρος εσύ ρε κομμουνιστή να πούμε. Επόμενη γραμμή, χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Γίνεται. Τι να γίνει ρε φίλε. Αυτό που είπες πριν, σκάνδαλο και τα λοιπά για την άκρη. Από τι καθορίζεται η αμοιβή που θα πάρει κάθε ομοθαρμιστική που παίζει. Πώς. Λέω αυτό που είπε σκάνδαλο για την ΑΕΚ πριν, από τι καθορίζεται η αμοιβή για την τοπική της ομάδας. Εσύ τώρα είσαι εξής. Πώς. Προφανώς λέω, ναι, εξής είμαι. Και τώρα πάρεις 1.000.000 τηλεοπτικά, να έχεις 500.000 ευρώ budget, να τα τσαπώσεις από την Πελισσανίδη σε άλλα 500. Ξέρω και τα λοιπά, δεν είναι λίγο προκλητικό. Ακόμα και για σένα, για το Μελισσανίδη. Δεν σε ενοχλεί που δεν βάζει ψηλή αυτός στην ΑΕΚ. Δεν σε ενοχλεί. Τι να με ενοχλεί. Δεν σε ενοχλεί. Στο μέλλον θα βάλει και την ψηλή. Στο μέλλον. Τι να με ενοχλεί. Την ψηλή θα σου έλεγα ότι θα βάλει σελή, αλλά δεν μπορώ να το πω. Διότι η εκπομπή θα κριθεί ακατάλληλη. Λέγε. Όχι τώρα τέτοια. Ναι, εντάξει, ναι. Θα έχουμε μεγάλο τηλεοπτικό κοινό. Μεγαλύτερο από ομάδες που θα παίζουν αλφαβητική. Τώρα που θα παίζει η ΑΕΚ δηλαδή με την Πεύκη. Πεύκη ΑΕΚ θα έχει περισσότερη θεματικότητα, ξέρω εγώ, από το Άρης, ξέρω εγώ, Πανιόνιος, λες εσύ. Δεν σου είπα για το Άρης Πανιόνιος, αλλά από άλλο μάδες αλφα-εθνικής, ναι. Θα έχει πολύ μεγαλύτερη θεματικότητα. Το Πεύκη ΑΕΚ, μάλιστα. Ναι, σας αρχίσει γάμα η ΑΕΚ. Και κάτι ακόμα να σε ρωτήσω. Ναι. Αυτή τη σελίδα που έκανε το επόμενη γραμμή, δεν σε ακούω, δεν σε ακούω. Ή οι γραμμές είναι χαλασμένες, ή σαμποτάζ γίνεται, ή είστε σε υπόγεια μέσα. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα.